Καλησπέρα, ακόμα μια σύντομη συνέντευξη του NSTV από το σπίτι μας βέβαια και όπως μας λένε και από, το, και από τις τηλεοράσεις, αλλά όπως έχουμε αποφασίσει και μόνοι μας, μένουμε σπίτι για να μπορούμε να βγούμε αργότερα και να χαρούμε έξω. Μαζί μας όπως βλέπετε είναι ο Αντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Αλέξανδρος Ζαβός. Αλέξανδρε, Αντιδήμαρχε ή Πρόεδρε, καλησπέρα, Δημήτρης Πετρόπουλος. Ελπίζω να έχετε όλη την υγεία σας. Επί προσωπικού γνωρίζω ότι έχεις οικογένεια στη Νέα Υόρκη και οικογένεια στο Λονδίνο. Ελπίζω να είναι όλοι καλά. Ο κορονοϊός βρίσκεται στην έξαρσή του τη μεγάλη. Πιστεύω ότι θα παραμείνουν έτσι. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Ό,τι καλύτερο για όλους. Να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση σήμερα, Αντιδήμαρχε, για δύο θέματα. Καταρχήν για την πόλη μας, τη Νέα Σμύρνη, η οποία βέβαια είναι έρημη όπως όλος ο πλανήτης, μπορώ να πω. Ας κάνουμε πρώτα μια, να σου κάνω πρώτα μια ερώτηση σχετικά με την Αντιδημαρχία σου ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Πες μου τα τεχνικά έργα αυτή την περίοδο, πώς ακριβώς κινούνται στο Δήμο Νέα Σμύρνη, τι έχει σταματήσει, τι γίνεται, τι συνεχίζει, με ποιο ρυθμό. Πρέπει να πούμε ότι και στα τεχνικά έργα υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο του Δήμου, σε όλη την Ελλάδα, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί στον περιορισμό των κινήσεων, στον περιορισμό των εργασιών που γίνονται. Αυτό έχει σαν συνέπεια πολλές φορές να μην υπάρχει ούτε το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό, αλλά και να μην υπάρχουν και τα υλικά τα οποία χρειάζονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα. Για να γίνω πιο σαφής βέβαια, για να μην φαίνεται ότι έχουμε μόνο το αρνητικό μέρος και ότι είναι αυτό ως δικαιολογία. Ήδη έχουμε ξεκινήσει έργα στα σχολεία. Θυμίζω ότι είχε τεθεί από παλιότερα τι έχει γίνει με τις ζημιές που είχαν γίνει στα σχολεία σε σχέση με το σεισμό που είχε προηγηθεί. Είχαμε αναφέρει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είχαμε ελέγξει όλα τα σχολεία, είχαμε καταγράψει τις ζημιές που είχαν γίνει και προχωρούσαμε στις διαδικασίες που βλεπόντουσαν ώστε να κάνουμε την προκήρυξη και να αναθέσουμε στον εργολάβο, όχι να αναθέσουμε, να προκύψει μέσα από τη διαδικασία που θα κάνουμε, μια σύντομη διαδικασία, να προκύψει ο εργολάβος ο οποίος θα αναλάβει τα έργα. Ήδη έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία από τα μέσα Μαρτίου και από τις περίπου 17 Μαρτίου έχει μπει μέσα εργολάβος και δουλεύει. Από ό,τι τελευταίες πληροφορίες που είχα είναι ότι βρισκόταν στην Ευαγγελική και στο 7ο, έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι εργασίες και σταδιακά θα πάνε και σε όποιο άλλο μέρος υπάρχει πρόβλημα που έχει καταγραφεί και θα μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε. Τι άλλο, άρα ήδη βλέπουμε ότι εκμεταλλευόμαστε και το κλείσιμο των σχολείων, φυσικά συναντώντας όπως είπα πάρα πολλές δυσκολίες. Να αναφέρω μία από τις δυσκολίες που ήταν, είχαμε προβλέψει και θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα τις αυλές μέσα σε κάποια σχολεία μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος να προχωρήσουμε και να φτιάξουμε, να στρώσουμε λίγο τις αυλές. Δυστυχώς, επειδή τα υλικά που φέρναν έρχονται και από το εξωτερικό, κάποια από αυτά που θα χρειαζόμασταν δεν μπορούν να έρθουν, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Τα υπόλοιπα έργα επίσης, όπως είναι στα Λουτρά, προχωρούν. Βέβαια, θα θέλαμε καλύτερους ρυθμούς, αλλά και αυτά συναντάνε τα αντίστοιχα προβλήματα τώρα. Υπάρχουν και έργα, όπως ξέρετε, που είναι της περιφέρειας, δεν είναι τα δικά μας. Αλλά όπως είναι το έργο που βρίσκεται εκεί στο Sporting μπροστά, προχωράει και αυτό προχωράει. Και εκείνο που επίσης κάνουμε, προσπαθούμε και βάφουμε με τη βοήθεια των εργατών που έχουμε στο Δήμο και σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές, κάποια σχολεία αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Βάψαμε κάποιες αίθουσες σε κάποια δημοτικά σχολεία της Νέας Σμύρνης. Άρα καταλαβαίνετε ότι η τεχνική υπηρεσία, παρά τις δυσκολίες που έχει, θέλω να πω ότι πολύ προσωπικό λείπει από την τεχνική υπηρεσία, όπως προβλέπεται άλλωστε, για να μην υπάρχει ο συνωστισμός. Πολλοί υπάλληλοι ή κάποιες υπάλληλοι είναι και γονείς μικρών παιδιών, οπότε και αυτοί έχουν τις ειδικές άδειες. Με όλα αυτά όμως ο Δήμος εξακολουθεί να δουλεύει και εκεί, για να το πω και αυτό, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δουλέψει ο Δήμος με όλες αυτές τις δυσκολίες και να προχωρήσουν με πράγματα, γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να ανταποκριθούν και να επιβλέπουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτό το καταταλαιπωρημένο το αρτάκι, στο οποίο δύο χρόνια τώρα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα εμπόδια και ο κόσμος έχει με το δίκιο του απειβδίσει,
Πώς πηγαίνει. Κοιτάξτε, εκεί όπως ξέρετε Της είναι περιφέρειας ένα εγώ βέβαια. Πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, παρότι εκεί έχει παρέμβει προσωπικά ο Δήμαρχος και χειρίζεται εκείνος. Έχει κάνει επανειλημμένες επαφές και με τον κύριο Πατούλη και με τον κύριο Καλογερόπουλο που είναι ο υπεύθυνος από την πλευρά της περιφέρειας και με την αντιδήμαρχο, την κυρία Νάνου, που έχει και εκείνη το προσωπικό της ενδιαφέρον, όπως ξέρετε, για τη Νέα Σμύρνη. Παρόλα αυτά, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να ολοκληρωθεί η υπογραφή, γιατί αυτό έχει μείνει, ανάμεσα στην εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο και στην περιφέρεια. Ο Δήμος προσφέρθηκε να αναλάβει εκείνος την επίβλεψη του έργου, ώστε να μπορούσαν να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια που υπήρχαν. Ακόμη όμως ήταν όλα αυτά στη διαπραγμάτευση. Προφανώς τώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα είναι πάρα πολύ ακόμα δύσκολο πιο να δύσκολο, γίνουν δύσκολο, οι απαιτούμενες συναντήσεις και να επισπευστούν λίγο αυτές οι διαδικασίες. Ας ελπίσουμε ότι αμέσως μετά την λήξη των μέτρων θα επανέλθουμε και θα μπορέσει να προχωρήσει ώστε να τελειώσει πια αυτό που κοντεύει να γίνει το γεφύρι της Σάρτας για την Νέα Σμύρνη. Πράγματι. Να ρωτήσω κάτι ακόμη στην καθημερινότητα του πολίτη, μικροζημιές οι οποίες γίνονται. Θυμάμαι, ας πούμε, είχαμε και ένα τα θέματα με τις ηλεκτρικές, με τις σκάλες τις ηλεκτρικές στην πλατεία Καρύλου. Γενικά οι μικροζημιές, οι χρηστικές μικροζημιές, διορθώνονται με ένα ρυθμό ικανοποιητικό ή λόγω του μειωμένου προσωπικού έχουμε και εκεί λίγο χρονοκαθυστερήσεις μεγαλύτερες. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι τώρα πολύ πιο δύσκολα μπορούν να διορθωθούν από ό,τι στο παρελθόν. Θέλω να θυμίσω ότι ειδικά για τις σκάλες που είπατε στην πλατεία Καρύλου είχα επιληφθεί προσωπικά με επανειλημμένες επισκέψεις. Θέλω να θυμίσω ότι στην πλατεία πιάσαμε και αποκαταστήσαμε όλα εκείνα τα σπασμένα που υπήρχαν, δηλαδή βγάλαμε παλιές ξύλινες πλαστικές κατασκευές που είχε φτιάξει ο μηχανικός ο οποίος είχε κάνει την αρχική εγκατάσταση. Για μένα μπορεί να είναι όμορφα εκείνα, αλλά δεν ήταν λειτουργικά και εξακολουθούν να μην μένουν. Όμως αυτό προβλέπει το σχέδιο και πάνω σε αυτό δουλεύουμε πάντα. Κάναμε την εισαγωγή, είχα πει και παλιότερα για τις σκάλες, ότι χρειάζονται να κάνουμε εισαγωγή από την Κίνα ειδικά μηχανήματα που χρειάζονται για τις σκάλες αυτές, γιατί δεν υπήρχαν εδώ. Αυτό έπαιρνε κάποιο χρονικό διάστημα. Η προσπάθειά μας ήταν να φέρουμε περισσότερα και έχουμε ζητήσει από τον εργολάβο να έκανε μεγαλύτερη εισαγωγή, ώστε να έχουμε ανταλλακτικά και να αποθήκη. Μπορούμε πολύ πιο εύκολα να προχωράμε. Χρειάστηκε να κάνει το αίτημα αυτό η τεχνική υπηρεσία. Είχε επέλθει η συμφωνία. Προέκυψε τώρα βέβαια ότι σταμάτησαν όλες οι εισαγωγές από εκείνη και τα λοιπά. Πιστεύω ξανά ότι μόλις ανοίξουν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πάλι και σε αυτό. Πάντως οι σκάλες δουλεύανε ως επιπλίστων, γιατί είχαν πολλά τεχνικά προβλήματα, θέλω να πω. Το ότι αυτές οι σκάλες είναι εντελώς εκτεθειμένες και πάλι είναι ένα κατασκευαστικό πρόβλημα, αφήνω να το πω από την αρχή. Γιατί συνήθως όπου υπάρχουν εκλειόμενες σκάλες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι σκάλες οι οποίες βρίσκονται σε καλυμμένους χώρους. Θυμηθείτε στην Ομόνοια, θυμηθείτε όπου είναι το μετρό, θυμηθείτε μέσα στα πολυκαταστήματα κτλ. Δεν θα βρείτε εύκολα κυλιόμενες σκάλες έξω. Okay. Ας το μαζέψουμε λιγάκι αυτό, για να κλείσουμε λίγο το παρακαλώ. Ναι. Ότι δημιουργεί πρόβλημα, διότι είναι εκτεθειμένο και στα παιδιά τα οποία πάνε και παίζουν με σκέτ και τα λοιπά και κάνουν ζημιές, αλλά και στις καιρικές συνθήκες. Και συνέχεια χρειάζεται κάτι να αντικαθιστάς, κάτι. Φτιάχνει το ένα, χαλάει το άλλο και πάει. Okay. Έτσι, υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αν και ο πρώτος κριτής είναι κοινή γνώμη, εγώ θα ρωτήσω εσάς, δεδομένων των συνθήκων της πανδημίας, κατά τη γνώμη σας, η τεχνική υπηρεσία δουλεύει όσο το δυνατόν μπορεί, καλύτερα? Κοιτάξτε, η τεχνική υπηρεσία δουλεύει με το προσωπικό που έχει και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό. Όλοι πιστεύω ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που πάντα μπορούμε να λέμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα. Χρειαζόμαστε και επιπλέον προσωπικό, κυρίως τεχνίτες. Δεν έχετε ενισχυθεί καθόλου από προσωπικό αυτή την περίοδο? Πρόσφατα. Έχει γίνει συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Στα αιτήματα που κάνουμε, ζητάμε τεχνίτες, ζητάμε επιπλέον ηλεκτρολόγους, ζητάμε επιπλέον τεχνίτες γης κτλ. Ώστε να μπορέσουν
να βοηθήσουν μπουγιατζίδες επιπλέον για να έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια να βάφουμε κτίρια, να διορθώνουμε τις ζημίες που υπάρχουν κτλ. Ελπίζω ότι αν θα έχουμε, αν πάρουμε αυτό το προσωπικό, θα έχουμε ακόμη καλύτερη παρουσία στη Νέα Σμύρνη και θα βοηθήσει και τη δικιά μας δουλειά. Πάμε λίγο στην αμεσότητα των πολιτών, ειδικά αυτή την πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, δύσκολη περίοδο για όλο τον κόσμο. Να θυμίσω ότι πέραν από απαραίτητα μέτρα τα οποία έκανε ο Δήμος Νέας Σμύρνης, πολλοί κόσμος τα έχει χαρακτηρίσει και προφανή μάλιστα, είχαμε και συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης. Να θυμίσω, αν και γνωρίζετε κι εσείς, ότι είχαμε το μηδενισμό των δημοτικών τελών για τα τραπεζοκαθίσματα και τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τραπεζοκαθίσματα, όπως επίσης είχαμε και τον μηδενισμό των δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει. Αυτά τα μέτρα, για την κοινή γνώμη, είναι λίγο αυτονόητα, γιατί βέβαια μια επιχείρηση η οποία έχει κλείσει δεν έχει και λογική να πληρώνει δημοτικά τέλη, όπως και μια επιχείρηση η οποία δεν χρησιμοποιεί τραπεζοκαθίσματα δεν έχει λογική να χρεώνεται τα τέλη. Έμεινε έξω ένα κομμάτι, και εδώ θέλω τη γνώμη σας, έμεινε έξω ένα κομμάτι εταιριών οι οποίες παραμένουν ανοιχτές και είναι ή στην κατηγορία σούπερ μάρκετ, τα οποία πιθανόν ανθρωπίνως έχουν ευνοηθεί, ή σε μια άλλη κατηγορία που προσπαθούν ακόμη να επιζήσουν μέσα σε αυτή την πανδημία, όπως έμεινε τελείως έξω και ένα πιθανό κομμάτι μιας μείωσης δημοτικών τελών των οικειών. Ως προς το πρώτο σκέλος λοιπόν, πώς θα βλέπατε εσείς τη λογική του να μπουν ίσως σύντομα και οι εταιρείες οι οποίες έχουν αυτή τη μείωση τζίρου που μας λέει και, που μας λέει και η κυβέρνηση? Και είναι στα μέτρα, έχουν μπει στα μέτρα. Όπως τα έχετε δει και η κυβέρνηση, παίρνοντας μέτρα, καθημερινά προχωράει και στο να προσθέτει και κάποιους άλλους, ανακαλύπτοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις πιθανώς κάποιοι να έχουν αδικηθεί. Νομίζω ότι και ο Δήμος θα λειτουργήσει σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, πήρε τα μέτρα τα οποία είναι τα προφανή που είπατε προηγουμένως. Δεν μπορούσε όμως να έχει καταγράψει την κάθε ειδική περίπτωση. Φυσικά. Δεν μπορούσε να πει ότι στα φαρμακεία, για παράδειγμα, τα οποία λειτουργούν και λειτουργούν περισσότερο από ό,τι πριν, θα τους έχουμε τα δημοτικά τέλη. Ή όπως αναφέρατε, στα σούπερ μάρκετ και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, για να μην πλατιάζουμε πολύ. Πιθανότατα υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία δεν φαίνονταν από την πρώτη στιγμή, αλλά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη λειτουργία τους. Εκεί είναι προφανές ότι θα επανεκτεταστεί και αν υπάρχει και διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε, ξέρετε, ένα μπούσουλα είναι και το πώς η ίδια κυβέρνηση παρεμβαίνει. Γιατί σου δείχνει και κάποιες περιπτώσεις που έχει μια πιο σφαιρική εικόνα που, επαγγελμάτων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και όταν πηγαίνει εκεί και η κυβέρνηση και παίρνει επιπλέον μέτρα, κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι θα σκεφτεί να κάνει και ο Δήμος. Μέσα βέβαια στα πλαίσια και των δυνατοτήτων που έχει ο καθένας. Μην χαθεί και η αυτοτέλεια των ΟΤΑ όμως. Η αυτοτέλεια των ΟΤΑ είναι εκεί, στη διαχειριστική. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ένας κοινός αγώνας. Οι ΟΤΑ προσπαθούν και κάνουν στο μέτρο που τους αναλογεί. Προφανώς το κύριο βάρος το έχει η κυβέρνηση. Εμείς είπαμε ότι η αυτοτέλεια υπάρχει, αλλά για μας θα χρησιμεύσει η κεντρική κυβέρνηση στο να μας αναδείξει κάποια θέματα που πιθανότατα εμείς δεν τα έχουμε δει. Γιατί έχει καλύτερη άποψη στο σύνολο του προβλήματος. Δέχεται πολύ περισσότερα τηλεφωνήματα, δέχεται πολύ περισσότερες αναφορές από όλες τις χώρες και από όλη τη χώρα, άρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Θα προχωρήσει και αυτό. Λέω όμως, ανέφερα προηγουμένως, για να γίνει καθαρό, ότι στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, και ο Δήμος μπορεί να παίρνει κάποια χρήματα από ο Δήμος, εμείς οι πολίτες δηλαδή, πρακτικά. Λέμε ο Δήμος, είναι ξεκάθαρο. Παίρνει κάποια χρήματα από κράτος, όμως πολλές από τις δράσεις του Δήμου βασίζονται στα ανταποδοτικά τέλη. Δηλαδή, από αυτά που εισπράττει... Η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός βασίζονται μόνο. Ναι, ναι. Δίνει όμως πίσω, υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, να σας πω κάτι για τις σχολικές επιτροπές. Στις σχολικές επιτροπές, παράδειγμα, το κράτος δίνει ένα ποσό το οποίο δεν φτάνει να καλύψει ούτε το 50% των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής και έρχεται ο Δήμος με έκτακτες εισφορές και συμπληρώνει για να καλύψει το ποσό. Άρα δεν είναι μόνο αυτά που λέμε. Υπάρχουν και άλλες δράσεις τις οποίες παράλληλα πρέπει να χρηματοδοτεί ο Δήμος. Το κοινωνικό παντοπολείο, ας πούμε, κοινωνικές, αυτά δεν είναι μέσα στα ανταποδοτικά. Είναι από τα χρήματα που έχει ο Δήμος. Άρα δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να μειώσει αυτή τη στιγμή τα χρήματα που δίνει στα κοινωνικά, μέσω του κοινωνικού παντοπολείου, δράσεις που έχουν σχέση με το να βοηθήσουν τον άλλον στην καθημερινότητά του, που πηγαίνει στο σπίτι
να τον ελέγξει, που να πληρώνει γιατρούς απ' έξω. Όλα αυτά δεν χρηματοδοτούνται από το Δήμο, χρηματοδοτούνται από το Δήμο. Νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι δύο πάντως ότι υπάρχει μεγάλο κομμάτι ελαστικών εξόδων στο συνολικό προϋπολογισμό σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αναφορές. Είναι δεδομένο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παραγωγικότερα αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε, και πάλι πρέπει να δούμε το θέμα της νομοθεσίας. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Βεβαίως. Η νομοθεσία που υπάρχει δεν σου δίνει πάντα τη δυνατότητα να παρέμβεις τώρα, στο μέσο της χρονιάς, και να αλλάξεις τα χρήματα τα οποία προβλέπονται από την αρχή της χρονιάς ότι πρέπει να πάρεις ένα νομικό πρόσωπο. Δεσμεύονται και είναι δύσκολο να μπορέσει, για να μην πω ότι δεν προβλέπεται η διαδικασία με την οποία μπορεί να το αλλάξει. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον πάντως να το ξέρουμε. Θέλω να κλείσω κάτι όμως με το προηγούμενο που έλεγα για να κατανοηθώ. Έτσι, ότι ο Δήμος, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό, αντί να κόψει τα ετήσια, αυτό που ετησίως πληρώνουν εισφορά οι δημότες, που είναι, ξέρω εγώ, 20-30 ευρώ το μήνα, δεν ξέρω πόσο, 50, πολλά λέω, δεν είναι τόσα. Έτσι, αντί να κόψει αυτά που για κάθε σπίτι θα είναι εξοικονόμηση 20-30 ευρώ, να έχει τη δυνατότητα αυτά τα χρήματα να τα δώσει για να προσφέρει το κοινωνικό έργο που είναι υποχρεωμένο σε ανθρώπους που είναι πολύ πιο αδύναμοι μέσα στο Δήμο. Και γι' αυτό πρέπει να τα βλέπουμε όλα, όχι άσπρο-μαύρο, αλλά να βλέπουμε πού μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι. Φυσικά να τα αξιολογεί, και αυτό στην ουσία κάνει και ο Δήμαρχος αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε ουσιαστικά έχετε μία απόσταση από τη λέξη οριζόντια, εάν κατάλαβα καλά. Όταν λέτε οριζόντια, ναι, μα και δεν ήταν οριζόντια και αυτά που γίνανε τώρα. Δηλαδή είδατε ότι σε κάποιους κόπηκαν τα δημοτικά τέλη γιατί πλήττονται, σε άλλους που δεν πλήττονται δεν κόβονται, άρα δεν είναι οριζόντια. Άρα δεν είναι οριζόντια. Ωραία, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Εγώ εύχομαι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έχετε θεματολογία και μάλιστα θεματολογία εχμής και προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα, να πάρετε σωστές αποφάσεις, να υπάρξει διάλογος δημοκρατικός, παραγωγικός και, εν πάση περιπτώσει, όλα τα αποτελέσματα να είναι για το όφελος των πολιτών. Να κλείσω το κομμάτι αυτό, αν δεν έχετε να προσθέσετε κι εσείς κάτι. Όχι, το μόνο που ήθελα να προσθέσω σε σχέση με την τεχνική πίεση. Θέλω να πω ότι και ένα άλλο μεγάλο έργο που έχει, βρίσκεται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης, αν κάτι δεν αλλάξει μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσει το έργο αυτό, είναι πάλι να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, μια περιοχή που θα είναι ξεκινά από Ευξήνου Πόντου πάνω και πηγαίνει κάθετα, έρχεται, περνάει περίπου από την Αγία Παρασκευή πλάι και φτάνει μέχρι την Μεγάλο Αλεξάνδρου. Είναι μια περιοχή που χαλασμένα πεζοδρόμια στην περιοχή αυτή θα προσπαθήσουμε να τα αποκαταστήσουμε. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 13.000 τετραγωνικά μέτρα θα μπουν, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, νέα πεζοδρόμια. Όταν λέω νέα, δεν θα ξυλώσουμε όλα τα παλιά, αλλά θα πάμε να φτιάχνουμε, γιατί η όλη αυτή η έκταση είναι πολύ μεγαλύτερη, έτσι. Αλλά θα προσπαθήσουμε να φτιάχνουμε και να αποκαταστούμε τα πεζοδρόμια σε οποιοδήποτε σημείο είναι χαλασμένο. Δηλαδή βλέπετε ότι μπαίνει σταδιακά περιοχή-περιοχή κάθε χρόνο, ώστε κάποια στιγμή το καταφέρουμε, γιατί τα πεζοδρόμια είχαν πάρα πολλά χρόνια να φτιαχτούν, έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και προχωράει. Άρα είναι και αυτό ένα μεγάλο έργο που προβλέπεται να γίνει μέσω της τεχνικής υπηρεσίας. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, έτσι, μελέτη, η προκήρυξη, όλος ο διαγωνισμός κτλ. Τώρα ξέρετε, γίνονται ενστάσεις, γίνονται συνήθως. Όταν ολοκληρωθούν αυτά, υπολογίζουμε μέσα στο καλοκαίρι να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε, αν όλα πάνε καλά. Προσωπικά, επειδή είναι η δεύτερη θητεία της συγκεκριμένης διοίκησης υπό τον Δήμαρχο Τζουλάκη και υπό τον Γιώργο Λαρίση, εγώ θα περίμενα αυτό το έργο να έχει εξαγγελθεί ίσως την προηγούμενη τετραετία και να έχει ήδη προχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι αργά. Να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να τα περπατήσουμε όταν θα ολοκληρωθούν. Είχε γίνει ένα κομμάτι, γιατί δεν θέλω να αδικώ κανέναν, ναι, δεν είναι επειδή ανέλαβα εγώ τα τεχνικά έργα. Όχι, όχι, σαφώς ούτε εγώ. Είχε γίνει ένα κομμάτι, είχε γίνει στην Αρτάκη, σε πάνω ψηλά, είχε γίνει άλλο ένα κομμάτι κάτω από την Ευαγγελική κτλ. Έτσι τώρα προχωράει αυτό εδώ το κομμάτι. Άρα νομίζω ότι γίνεται σταδιακά κάποιο έργο. Ξέρετε, υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες αυτό και οι προτεραιότητες που βάζει ο καθένας. Παλιότερα προτεραιότητες ήταν μόνο σε κάποια κεντρικά σημεία, τα οποία πολλοί κόσμος μπορούσε να τα βλέπει. Και είχαμε παραμελήσει όλη την περιφέρεια της Νέας Λίμνης. Τώρα, γι' αυτό γίνεται και το έργο των Λουτρών,
που δεν είναι μέσα στο κέντρο, αλλά είναι μια περιοχή που αναβαθμίζεται και γίνεται και με λεφτά του Δήμου. Αυτά έτσι είναι ούτε από αυτά που μας έδωσε το κράτος, είναι καθαρά από αυτά που έχουν συνεισφέρει οι πολίτες στο Δήμο. Που η ανάπλαση λοιπόν των λουτρών, που είναι ένα κομμάτι, γίνεται αυτό που σας είπα με τα πεζοδρόμια και φυσικά προσπαθούμε να συντηρήσουμε με το ελέγχο προσωπικό που έχουμε και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα θέματα φωτισμού. Και τα σχολεία χρειάζονται πολλές αλλαγές και αναβάθμιση και στα θέματα του φωτισμού, αλλά και στο Δήμο, που επίσης υπάρχει μια άλλη διαδικασία για να αντικατασταθούν όλα τα φώτα με φώτα LED, όλες οι λάμπες του Δήμου, που θα είναι και πιο οικονομικές και παράλληλα θα είναι και πολύ πιο σύγχρονα τα συστήματα να μας ειδοποιούν αμέσως για οτιδήποτε βλάβη έχουν κάνει, να αντικαθίσανται σε χρόνο ελάχιστο κτλ. Υπάρχει έργο από την τεχνική υπηρεσία. Ξέρετε, η τεχνική υπηρεσία δεν παρουσιάζεται συνέχεια. Ίσως το και εγώ να βγάζει προς τα έξω το τι έργο κάνει, είναι περισσότερο αθόρυβο, αλλά είναι και μια λογική να φαίνεται το κάθε τι από αυτό που προκύπτει από το έργο και από αυτό που διαφημίζει. Ο τρόπος που το χειρίζεται ο καθένας είναι έτσι. Δική του επιλογή. Η κοινωνία βλέπει και τα αποτελέσματα, βλέπει και την επικοινωνία. Σας θυμίζω ότι και στις σχολικές επιτροπές, όταν είχαμε αναλάβει, στην αρχή φάνηκε ότι δεν δίναμε κτλ. Μαζέψαμε τα οικονομικά. Και στο τέλος κάναμε τόσο πολλά που αν ρωτήσετε και το Συλλόγους Γονέων, για να μην πω και ειδικά την Ένωση Γονέων και την πρόεδρο τους με την οποία συνεργαστήκαμε, θα σας πει ποιο ήταν τελικά το έργο που έγινε. Συμφωνώ και το έχω ακούσει από την πρόεδρο αυτό. Δεν το διαφημίζαμε, αλλά το έργο έγινε και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία. Και αυτό μετράει συνήθως. Λοιπόν, ας κλείσουμε το κομμάτι του Δήμου. Πάμε λίγο και στην ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Ινστιτούτου της Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πάρα πολύ συχνά είστε και στην τηλεόραση, γιατί δυστυχώς το θέμα της μετανάστευσης και μάλιστα με τον τρόπο που το έχει αναδείξει ο γείτονας, η Τουρκία, είναι δυστυχώς στην επικαιρότητα. Είχαμε όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα καμπή πριν από μερικές μέρες. Είδαμε ότι ενώ οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είχαν σπρωχτεί στα σύνορα από την γείτονα χώρα, ενδεχομένως και λόγω της πανδημίας οι πρόσφυγες απομακρύνθηκαν. Αυτό είναι τακτική ή στρατηγική αλλαγή από την πλευρά της Τουρκίας, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, η Τουρκία χρησιμοποίησε εδώ και πολύ καιρό τους μετανάστες ως τον πολιορκητικό κρυό της Ευρώπης. Δηλαδή, αλλά και όχι μόνο της Ευρώπης. Παντού προσπαθούσε να πει ότι εάν δεν μου δώσετε ή δεν μου κάνετε αυτό το οποίο σας ζητάω, εγώ θα αμολύσω τους μετανάστες που έχω και τους πρόσφυγες στη χώρα μου και θα γεμίσει η Ευρώπη με μουσουλμάνους. Τα είχε πει, θυμάστε, επίσημα, δεν τα αναφέρω εγώ. Αυτό ήταν ένας έμεσος εκβιασμός. Και επειδή φαινόταν ότι υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία στο να ελεγχθούν τα σύνορα, χωρίς η Ελλάδα να παραβιάσει τις διεθνείς συνθήκες, ανάγκαζε και την Ευρώπη να είναι πολύ πιο φιλική προς την Τουρκία, να την ανέχεται αν θέλετε, λυκοφιλία μεν, αλλά ήταν φιλική. Ανάγκαζε όμως και τους υπόλοιπους να ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς θα μπορέσουν να εξερμενήσουν την Τουρκία. Και η οικονομική ενίσχυση. Έκανε όχι μόνο, και σε πολιτικό επίπεδο. Πολλές από τις παρεμβάσεις της Τουρκίας και σε πολιτικό επίπεδο, και αυτό ήταν το άσχημο. Βλέπατε ότι αλώνιζε και στο Αιγαίο και αλλού η Τουρκία, κανείς δεν αντιδρούσε. Ή στη Συρία το τι έκανε, και πάλι δεχόντουσαν να χτυπάει τους Κούρδους και πολλά άλλα, για να μην τα αναφέρω. Σήμερα που βρισκόμαστε μετά από αυτή την κίνηση. Έκανε ένα σφάλμα η Τουρκία, το οποίο αν θέλετε ήταν και ένα μεγάλο δώρο προς την Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή που έκανε να προσπαθήσει να βγει και να δηλώσει ότι εγώ θα στείλω πλέον, αφήσω ελεύθερους και θα στείλω προς την Ελλάδα, βοήθησε την Ελλάδα να πάρει μέτρα τα οποία θα μπορούσε να τα πάρει διαφορετικά. Γιατί αυτό ήταν μαζική εισβολή και στα πλαίσια της μαζικής εισβολής το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι η χώρα έχει δικαίωμα να ακυρώσει τις διεθνείς συμβάσεις προσωρινά, αυτές που έχει υπογράψει, δηλαδή να μην τις εφαρμόσει. Φυσικά. Και να πάρει μέτρα σκληρά. Αυτό λοιπόν επέτρεψε στην Ελλάδα να κλείσει τα σύνορα, να πει ότι δεν θα δέχεται αιτήσεις ασύλου, που αυτό ήταν ακριβώς που αναιρεί, και παράλληλα να μπορεί να κάνει το pullback προς τα πίσω, δηλαδή να μην αφήνει να έρθει, γιατί του είπε: αφού δεν δέχομαι κανένα, δεν μπαίνει μέσα. Και απέδειξε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να φυλάξει τα σύνορα και να μην περάσει σχεδόν κανένα. Τώρα, αν περνάνε 50% άτομα το μήνα, δεν νομίζω ότι είναι νούμερο που να το συζητάμε. Συγκριτικά, βέβαια. Αυτό ξαφνικά έπεισε και την Ευρώπη αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Ότι αφενός η Ελλάδα είναι μια σοβαρή χώρα που μπορεί να ανταποκριθεί στο να ελέγξει, γι' αυτό και στείλανε και δικές τους δυνάμεις. Ήρθαν Πολωνοί, ήρθαν Αυστριακοί και άλλοι. Δε, 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 δε. Έτσι.
που ήταν η πρώτη κίνηση. Δεύτερον, άλλαξε και η πολιτική της Ευρώπης απέναντι στην Ελλάδα. Εάν προσέξατε, θα είδατε και του ΝΑΤΟ. Είδατε ποια ήταν η συμπεριφορά στην προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία, που εμάς μας παραμερίζαν και δεν δεχόντουσαν τις δικές μας στάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, στη δεύτερη, το ΝΑΤΟ δέχθηκε και τις δικές μας στάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ναι. Και ο Νταβούτολου έφυγε εκνευρισμένος μέσα από εκεί, γιατί δεν μπορούσε να ξαναμιλήσει. Mm-hmm. Έτσι φαίνεται. Αλλά και ο τρόπος που αντιμετωπίσαν τον Ερντογάν όταν πήγε, γιατί όταν τον δει απευθείας η Μέρκελ όπως θα ήθελε και να συνομιλήσει, τον είδανε η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έκανε την κοινή καν δήλωση, δεν κάθισε. Αυτό λοιπόν για την Ελλάδα ήταν ένα πολύ καλό δώρο. Βέβαια δεν τελειώνει εδώ το μεταναστευτικό, έτσι, αλλά σίγουρα μπήκανε κάποιες βάσεις πάνω στις οποίες μπορεί να κινηθεί η Ελλάδα εάν δεν προκύψει κάτι άλλο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η διαπραγμάτευση με την Ευρώπη ίσως να είναι σε καλύτερους όρους σε πολλά επίπεδα, αλλά κυρίως προς το μεταναστευτικό, γιατί και η Ευρώπη πρέπει να προφυλαχθεί σε αυτό που έρχεται, επειδή ακούω κάποιους να λένε ότι το μεταναστευτικό ήταν πάντα, υπήρχε πάντα, θα συμφωνήσω. Όμως αυτές οι ροές του να επιβάλλω, γιατί είναι άλλο να μεταναστεύει κάποιος εξ ανάγκης και άλλο να μεταναστεύει γιατί τον προωθεί ο διπλανός για να επιβάλλει προβλήματα μέσα στην Ευρώπη, έτσι, μέσα σε ένα χώρο και να εκβιάσει. Αυτό δεν είναι μετανάστευση κανονική, είναι υπό άλλους όρους. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσα στα πλαίσια μιας λογικής που να μπορεί και η Ευρώπη ή όποια χώρα πηγαίνουν να το διαχειρίζεται χωρίς να ανατρέπονται ισορροπίες μέσα σε αυτό το χώρο. Και φυσικά πάντα θα λαμβάνεις υπόψη και τους μετανάστες οι οποίοι, και τους πρόσφυγες, οι οποίοι και αυτοί βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να δοθούν λύσεις, αλλά οι λύσεις δεν μπορεί να είναι πάντα εις βάρος του να χαλάς την ποιότητα ζωής και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων μέσα στις περιοχές που αυτοί θέλουν να πάνε. Η σημερινή προσέγγιση της Τουρκίας, ξαναρωτάω, είναι προσέγγιση τακτική ή στρατηγική? Βλέπουμε την Τουρκία να κάνει ένα βήμα πίσω διατηρήσιμα ή ένα βήμα πίσω λόγω πανδημίας, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, αυτός ένας συνδυασμός, γιατί η Τουρκία δέχθηκε και από το εσωτερικό της πιέσεις. Υπήρχαν δηλαδή, συγγνώμη, ναι, ναι. Γιατί μειώνεται η μπαταρία. Υπήρξαν περιοχές, έτσι, υπήρξαν περιοχές όπως η Ανδριανούπολη επάνω, που υπέστησαν ζημιά λόγω του ότι πλέον δεν πήγαιναν οι Έλληνες που περνάγαν παλιότερα, ψωνίζαν από εκεί. Πάθανε οικονομικές ζημιές και πιέσαν φυσικά την Τουρκία όταν είδαν ότι αυτό δεν οδηγούσε πουθενά. Είχαν στρατοπεδεύσει κάποιοι λίγοι εκεί και δημιουργούσαν απλά ένα κλεφτοπόλεμο καθημερινά, δεν κάναν τίποτα περισσότερο. Και όταν είδα ότι δεν έβγαινε, η Τουρκία είδε ότι από αυτό δεν κέρδισε, γιατί είδε ότι πλέον όλοι στρεφόντουσαν εναντίον της και φυσικά έκανε το βήμα πίσω που είπατε. Τώρα, εάν της δοθούν άλλες ευκαιρίες, δεν υπάρχει θέμα ότι δεν θα προσπαθήσει να τις εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό παίζει ρόλο η δικιά μας η πολιτική να είναι σταθερή και συνεχής από εδώ και πέρα. Και ευρωπαϊκή κυρίως. Να είναι ευρωπαϊκή κυρίως. Και προς την Ευρώπη και προς τον τρόπο που λειτουργούμε μέσα. Γιατί γίνανε και λάθη, να μην το ξεχνάμε αυτό, γίνανε και λάθη στη διαχείριση. Αλλά τώρα τελευταία γίνανε και πάρα πολλές θετικές κινήσεις που ανέβασαν, αν θέλετε, και το κύρος της χώρας προς τα έξω, και αυτό που έγινε στα σύνορα με την Τουρκία, αλλά και η διαχείριση του θέματος με τον κορονοϊό, που φυσικά έδειξε ότι η Ελλάδα πλέον έχει μια κυβέρνηση που ξέρει τι κάνει. Σαφώς. Έχει κύρος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πλέον και δείχνει ότι μπορεί να επιβάλλει πράγματα αν πρόκειται να είναι προς το κάτω. Και ο κόσμος αυτό το αναγνωρίζει και το αποδέχεται, γιατί η αντίδραση του κόσμου, τέτοια μέτρα προσπαθούν να πάρουν και άλλες χώρες, αλλά δεν υλοποιούνται, διότι δεν υπάρχει η σταθερότητα αντίδραση στην Ελλάδα, σταθερότητα και εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε ότι έχει αυτή τη στιγμή καλλιεργηθεί στην Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο κέρδος που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και πιστεύω να το κρατήσει. Και φάνηκε και εκ των αποτελεσμάτων, άλλωστε. Αντιδήμαρχε. Ναι, ναι. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βοήθησε την κυβέρνηση να γίνει αξιόπιστη. Πράγματι. Έτσι. Όταν πρωτοπήρα τα μέτρα, πολλοί τα αμφισβητούσαν.
Το αποτέλεσμα όμως δικαίωσε την κυβέρνηση. Πάντοτε. Και όταν σε δικαιώνει, το αποτέλεσμα κανείς δεν μπορεί να σε αφήσει. Σαφώς. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Υγεία να επανέλθετε όλοι γεροί και δυνατοί. Άπαντες, συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Ελλάσσον αντιπολίτευση, μείζον αντιπολίτευση. Μία ευχή εμείς που είμαστε της τεχνολογίας, αλλά και εσείς όπως βλέπω, να επανέλθουν τα δημοτικά συμβούλια σε έναν αξιόπιστο τηλεοπτικό τρόπο και σε, όχι σε ένα τρόπο νόμιμο, αλλά μέσω SMS και email, για να υπάρχει και διάλογος. Είμαι σε θέση να σας πω ότι γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια, πιθανότατα το επόμενο συμβούλιο να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο όπως τον περιγράψω. Θα είναι πολύ δημοκρατικότερο να υπάρχει διάλογος, αντίλογος και παραγωγική σύνθεση σκέψεων. Ευχαριστώ και πάλι. Να έχουν όλοι την ίδια θέληση και την καλή διάθεση. Αυτό είναι το βασικό στα δημοτικά συμβούλια. Γιατί δεν βγήκαμε εκεί για να κάνουμε αντιπαράθεση ο ένας τον άλλον, όχι, αλλά για να βελτιώσουμε την ζωή των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν να είμαστε εκεί. Ευχαριστώ και πάλι, αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.